Και σχεδόν κάθε Έλληνας, όχι κάθε οικογένεια, κάθε Έλληνας έχει σωρία θαυμάτων στη ζωή του. Τον έχει δει το Θεό του, το όρο το χέρι του Θεού το έχει δει πολλές φορές, αλλά το ερμηνεύει διαφορετικά. Το λέγει τύχη, το λέγει σύμπτωση. Τυχερός ήτανε, σοβαρά? Όχι, πρόνοια του Θεού τον σκέπασε. Η τύχη, μα υπάρχει τύχη. Τι είναι η τύχη, τι είναι η μαρμένη? Αυτά έχουν σχέση με την ιδωλατρία. Λέω, δεν υπάρχει. Λέω, υπάρχει Χριστός, Θεός, ελπής. Δεν υπάρχουν τίποτα. Έξω από αυτά τα τρία δεν υπάρχει τίποτα. Και θυμάμαι, με ανακάλεσε στην τάξη ένας τυφλός προς 40 ετών στον Πειραιά. Μπαρπαδιονίση τον λέγανε, τυφλόν, και πουλούσε λαχεία. Και πήγαινε τα λαχεία στο χέρι και με τη μαγκούρα τη λευκή και περπατούσε. Και τον σταμάτησα μια φορά, ενθυμούμε, στο λιμάνι του Πειραιός, και του λέγω, Μπαρπαδιονίση, να πάρω ένα τυχερό, όπως τα πήγαινε τα λαχεία. Και τον βλέπω και τα μεταφέρει τα λαχεία με τη μαγκούρα του πίσω του. Και στέκεται ο Μπαρπαδιονίσης και μου λέγει, δεν σε βλέπω με τα μάτια μου τα υλικά, όμως σε βλέπω με τα μάτια μου τα πνευματικά. Βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος μορφωμένος, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Επίτρεψε μου από την πείρα μου να σου πω ότι τύχη δεν υπάρχει. Εγώ θα ξεπλάγει, γιατί εγώ ήξερα μόνον τύχη. Τύχη βουνό, τύχη ξέρω εγώ τι, τα συνηθισμένα τα ψέματα δικά μας. Τι υπάρχει, Μπαρπαδιονίση? Πίστης, Θεός, ελπής, παιδί μου, υπάρχει. Τύχη δεν υπάρχει. Αν πιστεύεις στην τύχη, δεν σου πουλώ λαχείο, παρότι από αυτό βγάζω το ψωμάκι το δικό μου και της γυναικός μου. Εάν πιστεύεις αυτό που σου είπα, να σου δώσω. Και έτσι είναι. Και έτσι ήτο, και έτσι είναι. Δεν υπάρχει. Τα πάντα είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού.